Έτσι απλά λοιπόν, έτσι όμορφα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θέλω να πω και τώρα το μεσημέρι, καλώς ήρθατε για το ψακαλό καταβλήκη του κουβάτσου κοροχοπίπινο καπεσούριδες στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, θα ανοίξουμε καραμπούλες, θα κάνουμε μουχαμπέτι, θα ακούσουμε τραγουδάκια, θα πούμε ανεκδοτάκια, να πάρουμε το μυαλό από τις στεναχώριες, θα πάρουμε το μυαλό από τα διάφορα στριμόκολα, από τα διάφορα στενάχωρα. Λέω αυτό που είπα και το πρωί, καλωσορίζουμε στην επανεκκίνησή τους την εστίαση και τα καφέ της πόλης, ένα πολύ ζωντανό κύτταρο αυτής της πόλης και όχι μόνο της πόλης μας, γενικά της Μακεδονίας, γενικά της Ελλάδας, στα νησιά, παντού. Διότι δεν είναι μόνο οι εστιάτορες, δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες που κάποιος μπορεί να πει εντάξει, αυτοί είναι οι δυνατοί οικονομικά, ξέρω εγώ, είναι οι φραγκάτοι που και εκεί δεν ισχύει πάντα. Δεν είναι όλοι να πούμε οι ζάμπλουτοι που έχουν μαγαζιά. Πέρα από αυτούς όμως που είναι οι ιδιοκτήτες, η αλυσίδα όλη που ακολουθεί, σερβιτόροι, μπάρμεν, προμηθευτές, φρούτα, λαχανικά, ποτά, κάβες, οδηγοί, καθαρίστριες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τα πάντα. Είναι μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν και περίμεναν τη σημερινή μέρα. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει γρήγορα και τσακμπαμ. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Θα στηρίξουμε ένας τον άλλον και πάλι όπως το κάνουμε όλες τις φορές. Και σιγά σιγά θα βρούμε τα πατήματά μας. Να θυμίσω ότι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης είναι μαζί μας και σήμερα με τα σταθερά τηλέφωνα και με τα μηνύματα που στέλνετε γράφοντας FM, αφήνοντας κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54222, κληρώνουμε ένα καταπληκτικό σύστημα σιδερώματος, μια γεννήτρια ατμού αξίας 130 ευρώ μαζί με τα μηνύματα τα πρωινά και τα τηλέφωνα, τα πρωινά μαζί με τα σταθερά τηλέφωνα, τα τωρινά θα μου δώσετε 3 τελευταία ψηφία για να βγάλουμε τον νικητή 3 παρακάτω ψηλά. Philips με 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που είναι πολύ μπροστά off the ice cream, είναι πολύ μπροστά από το παγωτό. Ο άνθρωπος, θα πούμε, δίνει τον Τίγρη και τον Εφράτη σε δώρα, δίνει τον Αλιάκμονα και τον Γαλλικό. Ό,τι υπάρχει το έχει δώσει. Θα δώσουμε και κλιματιστικά, θα δώσουμε και τηλεοράσεις, θα δώσουμε και τον καλύτερο μας σε αυτό φυσικά, διότι αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να μπορούμε να δίνουμε τέτοια δώρα μέσα από τον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Άρα επαναλαμβάνω, 3 παρακάτω ψηλά, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε, αν θα έχουμε επικοινωνία με Κώστα Βασιλόπουλο σήμερα, ούτως ή άλλως όμως 3 παρακάτω θα κληρώσουμε αυτό το υπέροχο σύστημα σιδερώματος. Είναι από πάνω το σίδερο, από κάτω καταλαβαίνετε έτσι, το τεμπόζιτο να πούμε το υπόλοιπο με το νερό για τον ατμό. Philips αξία 130 ευρώ το δώρο και το μηνυματάκι μας κοστίζει 62 λεπτουδάκια. Μου ακούγεται value for money που λένε στην παιδινή αργολίδα. Δηλαδή με 62 λεπτουδάκια μπορεί να κερδίσεις ένα δώρο που κάνει 130 ευρώ. Ωραίο! Ωραίο μου ακούγεται παιδιά. Τα δώρα μας τα δίνουμε φυσικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, όπως είπα, πέρα από αυτούς που είναι μέσω μηνύματος, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί ντρέπονται, γιατί οτιδήποτε. Τέλος πάντων, είναι στη δουλειά, δεν μπορούν, δεν έχουν δυνατότητα. Θυμίζω επίσης τον έτερο χορηγό πρωί και μεσημέρι, Αιγαίων, από σήμερα και με χώρο εστιατορίου. 214.000 για το διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο 695666, με τηλιβεριά, με πεκεφέ, αλλά και με χώρο εστιατορίου πλέον από σήμερα, με τις σωστές αποστάσεις. Με την ασφάλεια σε όλα. Τα χαιρετήματά μας στον Βασίλη στην Κρεατούμπα που άνοιξε και αυτή σήμερα πύλες εκεί απέναντι από τη θύρα 1 στο γήπεδο. Να δώσω τα φιλιά μου στον Πέτρο Καρίδα και τα υπόλοιπα παιδιά στην Μπουτίκ που με 34 ευρουλάκια δύο φανέλες ΠΑΟΚ πήρα σήμερα. Το ξαναλέω. Φετινές. Μία μπλε για την κόρη, μία μαύρη για το γιο. Με 34 ευρουλάκια δύο αυθεντικές φανέλες ΠΑΟΚ. Έτσι, μεγάλη η προσφορά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε μαζί, να πούμε ό,τι θέλετε. Ευρωλίγκα, πάπαλα όπως θα πληροφορηθήκατε, δεν είναι το μπάσκετ το φόρτε μας. Το αναφέρουμε όμως, διότι είναι και αυτό μία είδηση που απασχολεί πολλούς μπασκετόφιλους. Ψάξανε να δούνε μήπως αυτά και μήπως την κάνουν, μήπως γίνει στη Θεσσαλονίκη, μήπως θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, μήπως θα γίνει στο Βελιγράδι, μήπως από εδώ. Έτσι, οι μέτοχοι της EuroLeague, γιατί αυτοί κάνουν κουμάντο, αποφάσισαν την οριστική διακοπή της φετινής διοργάνωσης και η σεζόν 19-20 μπαίνει στο χρονοτούλαπο. Παύλα, Παυλίτσα, Παυλάρα.
Οι άνθρωποι των 11 ομάδων με συμβόλαιο τύπου Α, δηλαδή ΤΣΣΚΑ, Φενέρ, ΕΦΕΣ, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις, Αρμάνι, Μακάμπι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συμφώνησαν με την άποψη που εξέφρασε νωρίτερα ο Τζόρντι Μπερτομέο και η ιστορική γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε με τη λογική κατάληξη. Έτσι, η χρονιά ολοκληρώνεται επίσημα, κάτι που αποτελούσε και επιθυμία των παικτών της διοργάνωσης. Τελικά, ρε παιδιά, μόνο εμείς θα παίξουμε Super League. Εγώ αυτό ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, να μην σας κρατάω άλλο. Και 214.000, όπως είπα, με ρωτάτε, το ξαναλέω, είναι στο Αιγαίο. 214.000 για το κέντρο. Το 69-56-66 είναι για το ωραιόκαστρο, Παυλάκο μου. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστάκη. Καλό στο παιδί το όμορφο, το ζουμπουρλούδικο, καλό στη μασκότ. Καλό στον αδερφό. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα να πιάσουμε τη μία. Φίλε, κοίταξε. Έχεις 4 από πίσω που αναβοζούν τα λαμπιόνια. Α, τόσο καλά. Δηλαδή, δίσκο το έχεις κάνει εκεί πέρα μέσα, να καταλάβουμε δηλαδή. Τρως μπινελίκι, τρως μπινελίκι. Ναι, δίσκο κανονικά. Κανονικά, στην δίσκο. Μπινελίκι είναι ωραίο, είναι γάβρο, τέτοιο, σαγανάκι. Μπινελίκι είναι νόστιμο πράγμα. Είναι καταπληκτικό, αυτό και βγαίνω, είναι τι λες τώρα. Αγόρι μου. Το πρωί σε καμάρουν πάλι αυτά, βάγει μου τα σπανικά σου, τον έχεις κάνει τον άλλον, το όνομα της μεταγραφής, τα τραγούδια, τα τέτοια, δηλαδή λατρελάθηκα. Δηλαδή βάζουμε και γαλλικό μπροστά μέσα, το έχουμε κάνει αχταρωμάτο. Ο παίχτης που ακούγεται, έτσι, αυτός ο περίεργος, το όνομά του, κάτσε να το ξέρω, ο Κανταλαπιέτρα. Κανταλαπιέτρα, 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 όδια τα Κανταλαπιέτρα. Κανταλαπέτρα, Κανταλαπέτρα, και διασκευέ, και διασκευέ. Αυτός είναι εξτρέμ, αγωνίζεται στην Ολλανδία, αγωνίζεται εκεί, εξτρέμ. Πρέπει να βγει σαν το Σολέν. Δεν ξέρω, φίλε. Το Σολέν. Φίλε, Σολέν Γάλλος. Και δεν ήταν εξτρέμ. Εξτρέμ δεν ήταν ο Σολέν, αλλά. Χαφάκι. Λαγέν. Ήταν, φίλε. Λαγέν και κάτι καλά. Εξαιρετικό χαφάκι ο Σολέν. Εξαιρετικό χαφάκι. Καλά του παιχτά. Και τον άλλο το θυμάσαι έναν πολύ πιο παλιά. Τον Φαν Ρόι. Φίλε, δεκάρι. Εννοείται. Φαρόι και μετά φέραμε τον Φαν Χαμ. Ο Φαρόι έπαιξε μόνο ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Και ήταν δεκάρι. Υπέροχο, φίλε. Υπέροχο. Είχε βάλει γκολ από το κέντρο σε ένα μάτς και ψάχνανε την μπάλα, το θυμάσαι. Υπέροχος. Το δυστυχώς, βάλει μπάλα γκολ. Δυστυχώς, ναι. Ο Ολλανδός μόνο ένα χρόνο. Έτσι. Ναι, και ο Φαν Ρόι μετά που φέρανε, καμία σχέση. Ο Φαν Χαμ. Ο Φαν Χαμ, έτσι. Ο Φαν Χαμ ήταν στο Χαμ Χαμ. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Ο Φαν Χαμ είναι αυτό που λένε χέρια. Μάσκες και αποστάσεις. Χέρια, αποστάσεις, μάσκα. Το Χαμ που λέει ο Καρδαλιάς. Χαμ Χαμ. Όχι, χάμ από το Μάσεν, ή το Καλιγούλα, α πούμε. Το τρώει όλη τη γούλα, κατάλαβες. Δημητράκο μου! Λοιπόν, δώσε μου τα τρία τελευταία να σε βάλω κληροσούμπα, αδερφέ. Φία Άιντζ Ζίμπεν. Φία Άιντζ Ζίμπεν. Φίλν Ντάγκ. Τσουσ, τη Μόγκεν. Στο καλό. Στο καλό. Γεια σου, Δημητράκο. Παλιά μασκότ, παιδιά, το θυμάστε το πουλί. Μια εποχή που είχαμε μασκότ. Ο Δημήτρης ήταν μέσα, ρε παιδιά. Τι ωραίος τύπος, αφιλοκερδός, χωρίς ούτε ένα ευρώ, ούτε μια δραχμή τότε. Πόσους γουστάρω αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Ναι, γεια σας. Ναι, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, ρε Κωστή, τι μαχαιριά ήταν αυτή που μας έριξες. Δεν θα έχει Ευρωλίγκα. Όχι, ρε Κωστή. Αχ, δεν μπορώ, δεν αντέχω, ρε Κωστή, γιατί. Σε παρακαπές ότι είναι ψέματα. Σε παρακαλώ, τρέμω. Τρέμω ολόκληρος, δεν μπορώ. Αι, κόστα. Αλήθεια. Δεν θα έχει Ευρωλίγκα εσύ. Όχι. Τι θα κάνουμε τώρα, ρε Κωστή. Αφού δεν σκεφτόμαστε από τη διπλανή μας περιοχή, αλήθεια σου λέω, στέλνουμε μηνύματα εδώ εκεί, διπλανή περιοχή με διπλανή Φουρτουνάκηδες, Βορτοδάκηδες, θα είμαστε όμως, δηλαδή εγώ και η Λίγκα. Θα κάνουμε μια Ευρωλίγκα δική μας. Σου βάζω το δικό σου χαλί για να πενθήσεις. Για βάλε, ρε Κωστή. Γιατί? Αχ, κούρα, γιατί? Ξέρεις τι γουστάρω, αυτούς που είναι, που κλαίνε και γελάνε, δεν ξέρεις αν κλαίνε ή γελάνε. Δηλαδή, πρόσεξε, είναι αυτό το... Να σου θυμίσω και μια ταινία με τον Ψάλτη, ρε, που πήγα να πάρουν και μια... Κλέψτε, ρε, για τον Γαρδέλη που λέει... Την τέτοια που ήταν να πάρουν, ρε Κωστή, κατάλαβες πια.
την περιουσία, ρε, την πολυκατοικία, να μου ζήσει τι ο τσίπτη. Δεν τη θυμάμαι. Είσαι ο πιο τσίπτη που δεν τη θυμάμαι. Αλλά έλα, βρε, εσύ. Ψάλτης, φίλε, τεράστια φυσιογνωμία. Είχε κάνει μια ωραία εκπομπή. Άκουλα! Είχε κάνει μια ωραία εκπομπή με τι ταινίε, με τι ατάκε. Ξανακάνω αυτό. Έχω το... Ήθελα να πάρω πύρα, τη λέω και δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. Έχω β' μέρο, το χρωστάω και θα γίνει πολύ σύντομα. Έγινε εκείνη τη μέρα, δεν προλάβαινα. Κάψαμε το κέντρο. Ήθελα να πάρω να βάλω την ατάκα ότι έπαθε εκείνο. Πώς λέγεται τώρα, ρε, άχρη, το ξέχασα, ρε. Έχω κάβα. Τσιριμπίμ, αυτό το βάλαμε με την, το μεσημέρι. Δεν τον πρόλαβα. Α, το βάλατε. Το βάλαμε, φίλε, είναι μεγάλη ατάκα. Έπαθε μπέρι. Έλα με την ασθένεια την αφρικανική που έλεγε ο άλλος συνέχεια, έπαθε μπέρι. Τι πλάκα είχε, ρε. Αλλά φίλε, ο Τσιριμπίμ, που είναι παιδιά ο αθηνόδωρος Προύσαλης σε εκείνη τη σκηνή. Έτσι, αυτός που έπαιζε τον παππού που έπαιζε ξάπλα στα εγκλήματα. Ο παππούς εκείνος, έτσι, ναι, και εκείνος, είναι, ναι. Φίλε, είναι το ίδιο άτομο, έτσι. Τον τύπο τον κάνει τον μάγκα που πάει να ζητήσει τα λεφτά. Τον κάνει, φίλε, νάτος. Έτσι, έτοιμος εγώ. Έτοιμος. Ο Βοιατζής τελείως φλωρόφατσα, πάντα έπαιζε τον μπούλι, έπαιζε πάντα τον... Ναι. Και μπαίνει ο τύπος, βάδισμα. Καπέλο, μουστάκι, κομπολόγα. Καλημέρα σας. Και Γιουλάκη. Ο Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47, παρακαλώ. Ορίστε, τι θέλετε, είμαι γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπο. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Τσιριμπίν. Οι ατάκες δεν λένε, εσύ. Παγκοσμίως έχουμε τις καλύτερες ατάκες. Από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι. Σε ρωτώ λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να ήταν το Βουτυράτος ή το Τσιριμπίν Τσιριμπόμ σε κάποιο σενάριο γραμμένο? Ούτε με σφαίρες, φίλε. Μπα, και ο Χατζηχρήστος έκανε πολλά δικά του. Έχει ο Αυλονίτης. Όλος ο Μπακαλόγατος, το 80% είναι κατεβασκές. Άστο, ο Μπακαλόγατος, ξέρεις ότι ήταν αυγή με τον Αυλονίτη, το ξέρεις. Ξέρω. Δεν. Πήγε ρόλο στον Βούκας κορυφή όμως. Ναι, το Βούκας κορυφή. Βέβαια. Εκεί ξαφνικά άκουγα με τα πλακάκια τα και είδα. Βέβαια. Αδερφέ μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία και όνομα να σε βάλω να μπεις στην κλήρωση. 893 Σπύρος Κωστή. Γεια σου, Σπυρέτο! Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διέκο Πατσέτα, ε! Εμείς Διέκο Πατσέτα, άλλοι Διέκο Πατσέτα. Εννοείται, φίλε, άνοιξε από σήμερα. Γεια σου, Σπυρέτο! Φιλιά. Εννοείται ότι άνοιξε η Λαδόκολα, παιδιά, έτσι. Από σήμερα, με αποστάση, με πολλά τραπέζια, όμορφο και ωραία. Χαίρετε! Τι κάνετε, τι γίνεται. Άκου, Σπυρέτο. Ναι. Σπυρέτο. Ιταλικό, Γιώργο! Ιταλικό μου θυμίζει το Σπυρέτο. Σπυρέτο. Σολοβολούντε στράτες Ινδουνσιώες. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φιλαράκι μας τον Άκη. Που θυμήθηκε ότι δεν έδωσε νούμερο. Τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς. Με νούμερο, Γιώργος. Ναι, 4-6 ήταν το δικό, αφού το είπε. Το ότι εγώ θυμήθηκα μέσα σε 150 τηλέφωνα κάθε μέρα που δεν θυμάμαι τα δικά μου τρία τελευταία ψηφία και θυμήθηκα τα δικά σου! Δεν σε συγκίνησε καθόλου! Ρε σου πια, μη μας τη βγαίνεις έτσι. Αφού θυμήθηκα το νούμερό σου, δεν σε συγκινεί αυτό! Τελείωσε. Δεν δείχνει ότι έχουμε ένα άλλο δέσιμο! Έχω νέα. Να αφήσεις τα νέα να παίρνεις έθνος. Ναι, λοιπόν, ποιον διαιτητή δεν θέλει να διαιτητεύσει σε παιχνίδι του Γαύρου ο Μαρινάκης? Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει? Να σου πω εγώ έναν, τον Τζίλο. Κερδίζεις. Κερδίζω. Διακοπές στις Μαχάμες. Άρα, μη τι τυχόν και παίξει αυτό σε κανένα παιχνίδι. Γιατί δεν κατάλαβα, τι πρόβλημα έχει ο Μαρινάκης με τον Τζίλο? Γιατί λέει ο Τζίλος λέει δεν το χωνεύει, γιατί έχει υποψίες ο Τζίλος ότι ο κατόπιν διαταγή. Όχι, αυτά η εκπομπή δεν τα υιοθετεί. Πρώτον, δεύτερον, δεν το χωνεύει να του στείλουμε μια δωδεκάδα σουρωτή, ναι, που είναι κορυφαία σόδα. Κορυφαία σόδα η σουρωτή, να τη στείλουμε του Προέδρου, έτσι, για να χωνεύσει αυτού που δεν μπορεί να του χωνεύσει. Άμα δεν μπορεί. Θέλει το Σπάθα. Τον Κομίνη. Ναι, αυτού θέλει. Λεμπουμπούκ. Εκείνο με τα παχιά τα φρύδια, ποιο είναι, μου κάτι φρύδια. Με τα παχιά τα. Με τα παχιά τα. Φρύδια, τα φρύδια. Τα πίδια. Ω, Παναγία μου, τι θα ακούσω άλλο. Τι θα ακούσω.
Όσο για τον το δημοσιογράφο που είναι να πάει. Από τώρα λέει έχουν βάλει σκυλιά και ψάχνουν μη τυχόν και βάλανε βόμβες στο όπεν. Κατάλαβα. Κατάλαβα, άρα υπάρχει πείρα. Η μεγάλη Σαφώ. Μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Τα είπε. Ήταν πολύ μπροστά η Σαφώ. Ναι, αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν θα γινόταν. Ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην πράσινη ακτή του Ελεφαντοδοσού κάτω στην Αφρική. Στο Κάπο Βέρντε. Ούτε επί Τσαουσέσκο θα γινόταν στην παλιά τη Ρουμανία. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Η ασυλία που έχει αυτή η ομάδα από όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κεντροαριστερά, είτε είναι κεντροδεξιά, είναι σοσιαλιστικά, ούτε άμα θα αναλάβει κάποιος το ΚΚ, δεν πρόκειται να τους βάλουν χέρι. Πουθενά. Το καραβάκι. Ποιο καραβάκι. Αυτό εδώ. Έλα πάρκα εσύ, ήταν ένα καράβι, όπως ήταν το καράβι ο υπτάμινος Ολλανδός. Άκου λίγο. Κάθε μέρα θα το βάζω. Το καράβι με τη λουκουμόσκονη. Ευτυχώς είσαι Θεσσαλονίκη. Μη τυχό και ήσουν κάτω σου Αθήνα. Ασυνοδεύτος από σήμερα και πέρα όπου νύχτα μου Δεν είπα εγώ κάτι, ασυνόδευτος είπα. Κάποιο καπετάνιος. Τι είχε, ρε. Αυτή ήταν ικανή να πούνε ότι καπετάνιος στο πλοίο ήταν αυτός με τις κάλτσες. Ναι, είμαστε... και είχε τη σκόνη των αγγέλων. Ω, τι όμορφο είναι αυτό, τι ποιητικό. Χρυσό σκόνη. Αγγελόσκονη. Αγγελόσκονη. Τι γλυκός. Στην χώρα του ποτέ και πετούσαν οι πάντες. Όχι, εκεί σε στέλνει η σκόνη αυτή, στους αγγέλους σε στέλνει. Χτυπάς την πόρτα και βλέπεις τον τύπο με τα κλειδιά και τα άσπρα μουσια. Γεια σου Γιώργα, μου σε φιλώ. Πάλι Άκη, σε ευχαριστώ. Άντε. Τι ευχαριστώ Άκη μου, γεια. Έτσι, έτσι, εγώ που θυμήθηκα το νούμερο τίποτα, δεν πειράζει, παραπονιάρης. Άντε, πηλιά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Νομίζω έχετε καταλάβει ότι είμαι σιβρινή, είναι ό,τι να είναι, έτσι. Το είστε καταλάβει δηλαδή ότι δεν υπάρχει, όχι σκελετός και η πρωινή είναι, αλλά η μεσημβρινή είναι ντύπια ντύπ, είναι άλλα αντάλλα της Παρασκευής στον γάλα. Καλώς στην Κολομπά που είναι χώρα, την τιμημένη, την μπροστά από όλους. Ξέρεις ότι υπήρχε αγγελόσκονη, έτσι, το PCP το λεγόμενο. Ναι. Η δεκαετία του 70 και τώρα είναι το DMB. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε ένα δίκτυο και συνδρομητικό, Κωνσταντίνε. Ναι. Είναι, λέγεται Press Leaks. Μάλιστα. Είναι, κατά το, κατά το Netflix. Ναι, ναι. Και Press. Η νέα σειρά λέγεται Vangos. Γυρίζεται στην Κολομβία, όχι στην Κολονία. Ναι. Και να σου πω το reference. Το story. Α, για πες το λίγο. Λέει Vango Nurena, αν βρεις μάρτυρα κανένα. Πες το και σε μένα, Βαγκονουρέν. Καμία ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα. Όχι, 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 τέτοια εμείς, όχι, όχι. Χριστό, ποια μέρα είπες το ποιηματάκι, ρε φίλε, την Πέμπτη. Θα το δω και να σου... Δες λίγο ρε Χρήστο, γιατί έχασα το χαρτί, έχασα και δεν θυμάμαι να πω στον ηχολήπτη πότε μας είπες εκείνο το φοβερό στίχο. Να το, yeah. Θέλω να το κάνω σποτ. Ζωγράφησες, okay. Φίλε. Βαν Γκόγκ, ποιος Βάγκος. Ο Βαν Γκόγκ των ραδιοφώνων. Ο Κινγκ Γκόγκ. Ο Τζίλος Κωστήμου, για να χωνέψει το Βαγγέλα, πρέπει όχι οι 10 σουρωτές, ολόκληρη την πηγή που έχει, να πούμε, που βγαίνει εκεί το, από το βουνό. Εκεί να πάει να πιει. Και πάλι δεν φτάνει. Δεν κατάλαβες. Ο Βάγκος δεν χωνεύει το Τζίλο, όχι ο Τζίλος δεν χωνεύει το Βάγκο. Ανάποδα πάει. Και ο Τζίλος δεν μπορεί να το χωνέψει. Είναι... Αφίδρομη η σχέση και είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Εγώ, Κωστή, μετά από αυτή την απόφαση της Ευρωλίγκα, νομίζω ότι πρέπει και ο σεφ ζαχαροπλάστης της Super League να προσφέρει το αγαπημένο τους γλυκό. Και θα τους κάτσει λίγο βαρύ, ξέρεις ποιο θα είναι. Η Παύλοβα. Η Παύλοβα. Θα τους κάτσει τόσο βαρύ. Φιλέ. Θα κάνουν 2 μήνες να το χωνέψουν. Υπάρχει... μεγάλο λογοπαίγνιο, το είναι πω όπως και την παύλα, φίλε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο το ρήμα είναι όταν βάζεις την παύλα,
εκπαυλώνω είναι το ρήμα. Έτσι. Δηλαδή. Δεν... Από εκεί βγαίνει το εκπαύλου καλονί που λένε. Εκπαύλου. Όχι, το έχουμε κάψει τελείως, ρε! Τελείως! Κανονικά, κοίταξε, Κωστή, πρέπει να σε κανένα. Και θα ετοιμάσουμε εννοείτε, τώρα και για τη χάρτινη την Αθήνα τη μένουμε στημένη και μένουμε χάρτινη την έκδοση την επόμενη φορά. 6.79 Παυλώνω, παυλώνεις, παυλώνει. Παυλώνουμε, παυλώνετε, παυλώνουν. Εκ Παύλου καλονί, τα κρατάμε αυτά. Ο μαγικός Παυλός, έτσι, έχει πολλά να πούμε, έχει πολλά. Έτσι. Τι γίνεται με την Παύλα. Φίλε, αυτό είναι Σταύρος Κόλκας, έτσι, θέλω να τα λέω όλα. Κανονικά ρε φίλε, εννοείται, έχει το Άιζο, το έχει κατοχυρώσει. Του το είπα εκτός αέρα, βγάλε μπλουζάκια. Μου λέει, τους γλεντάς με μία λέξη, λέω, τι κατεβασιά είχες ρε, του λέω. Το έκανε με το κάρμα και λάλησα. Άμα γίνει φίλε και με την Παύλα, βλέπω να πούμε να τον περιμένουν στις γωνίες. Με κανένα ούζι, όχι ούζο. Χριστάρα μου, σε φιλώ! Δώσε μου πάλι! 6-7-9 Φιλιά, φιλιά! Γεια, γεια, γεια! Ρε, τι γίνεται, ρε παιδιά, με την Παύλα. Αυτό δεν είναι χαλάρα, αλλά... για πολύ αργά. Θέλω να βάλω μία Παύλα. Τεράστια. Μπορώ? Έχω μια τεράστια επιθυμία. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Να μου φέρεις τον έλεγχο να σου βάλω 10. Όχι ρε φίλε, τέλεια. Μπαμπά θα πάρω 10. Και ξέρεις τι ξεχνάμε. Γεωργίτσα μου. Ναι, για πες. Τι. Νίκο Τσούκα από το θύμα. Όχι. Το παιδί μας έπεσε κατά από τη Βέσπα. Όχι ρε εσύ. Όχι ρε εσύ. Επικό. Όχι ρε εσύ. 200.000 δίσκοι. Όχι ρε εσύ. Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη Βέσπα, έτσι. Τσούκας. Δεν το έχεις δει το θύμα. Εννοείται το έχω δει. Α, σε παρακαλώ. Επικό. Να ξέρεις... Νταμπαντούμπ, νταμπανταμπαντούμπ. Τι καλά πλάκα κάνεις τώρα. Μιλάμε για... αυτά είναι για... Βουτσάς με ανοιχτό. Και η σαμπουτζάκι κουνιέται. Να παντού η σαμπουτζάκι. Έσπασε το πόδι του και νονία ψεύτρα. 50.000 δίσκοι. 200.000 δίσκοι και περιπλέον. Ο Βουτσάς καλβαδιάζει τη σαμπουτζάκι. Το έχω δει σαν 25 φορές. Αυτό θα πάει για 300.000 δίσκοι. 300.000, τι ωραίος ο Τσούκας, τι ωραίος. Το ύφος του ρε φίλε. Νίκος Τσούκας, όλο το ύφος. Αδικημένος έτσι, πάντα δεύτερους ρόλους, αλλά τεράστια φυσιογνωμία. Ναι. Τεράστια. Το παιδί μας έπεσε. Κάνω τα στραβά μάτια, τα πάντα σε καλή τιμή, κάνω διεθνή καριέρα, κάνω υπομονή και όνειρα. Αυτό. Και γενικά τον κόσμο ομορφότερο εννοείται. Ποτ πουρί κάνω. Κάνω μαζί σας αβαβάου παπαπάου. Αυτό κάνω. Και το χαίρομαι. Κουλουμουντρούχουμ και καραπιπέρι. Μεγάλη εφεύρεση. Έτσι. Δεν πήγα να το κατοχυρώσω στο εμπορικό επιμελητήριο, αλλά είναι τελείως. Πρέπει είναι... να πας. Καλά, τέτοια πρέπει πράγματα να... δεν χάνονται. Ήταν να ξέρεις μετά το ποιος αυτός 1-0... Δεύτερο φαβορή για να μπει τίτλος εκπομπής το μεσημέρι. Να λέγεται εκπομπή σου Λουμπουντρούχουμ και Καραπιπέρι μου. Δεύτερο. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη. Όταν θα κάνουμε και τρίτη εκπομπή. Έτσι θα την ονομάσουμε. Έχω και τον πατρινό μου λέει τι ακριβώς σημαίνει σου Λουμπουντρούχουμ και Καραπιπέρι μου. Του λέω άμα καθίσω να σου εξηγήσω. Πού να σου τα μαλλιά μου. Πού να σου εξηγήσουμε τώρα, παιδί μου, πού. Ήταν όπως. Ρωτούσε καμιά φορά κάτι ένας μαθητής στην τάξη που ο δάσκαλος τύχαινε να μην το ξέρει. Και εκεί το έβλεπε στο πρόσωπο του η αμηχανία. Όλα σήμερα θέλετε να τα μάθετε! Θέλετε να καθίσω να σας πω! Θα σας βάλω όμως άσκηση για αυτό να το εξηγήσω! Όχι, όχι κύριε, όχι, όχι! Άντε πια! Αφήστε με να κάνω όπως τα έχω στο μυαλό μου! Την άλλη φορά θα σας το πω! Έτσι!
Καλό, πολύ καλό. Τζόρτζια, δώσε 3 τελευταία ψοφία, να σε βάλω. 686. Τέλεια. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, γεια σου. Φιλιά στο Δημητράκη. Φιλιά στο Δημητράκη. Έγινε. Έτσι, παιδιά. Εμείς αυτό κάνουμε το μεσημέρι. Και όσοι. Θα μιλήσεις. Έρχεσαι μουγκός. Μήπως πρέπει κι εγώ, όπως ο Μελισανίδης, να σε πιάσω από συγκεκριμένα μέρη για να ακουστεί ήχος. Μήπως. Ακριβώς. Χρειάζεται. Να κάνω κίνηση δηλαδή. Γιατί δεν την κάνω την και άμα χρειαστεί θα αναγκαστικά. Δεν θέλω ρε παιδί μου, αλλά με αναγκάζει αφού δεν μιλάς. Έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένο, υπάρχει εντολή, άκου λίγο. Χούφτωστη. Δεν έχουμε σε αρσενικό, χούφτωστον, αλλά κάτι θα κάνουμε αδερφέ, κάτι. Τώρα έτσι που είναι τα πράγματα, πάμε γραμμές. Ναι. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώς τον teenager. Καλώς τον. Τι γίνεται. Καλά, αγοράκι μου. Τι γίνεται, ρε Κωνσταντίν, εσείς, έτσι. Καλά κατάλαβα. Εγώ είμαι. Καλά, τέλεια. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται σήμερα, είμαστε μέρα ρεπό ή είχε σχολείο και τελείωσες. Ρεπό, φίλε, ρεπό. Ρεπό. Πολύ ωραία. Εναλλάξει. Ρεπό. Και είτε εναλλάξει είτε τέτοιο, το μεσημέρι ποτέ δεν το χάνει. Μπράβο, ρε φίλε. Είσαι πάρα το πολύ ωραίος. Είναι τέτοιο και ναι, όντως. Το Σουλουμουντρούχο και Καραπερίδη θα είναι το καλύτερο όνομα για τρίτη εκπομπή. Για νυχτερινή. Εν τω μεταξύ, βγαίνω έξω με την παρέα μου, ξέρω εγώ, τέτοιο, και έχουμε και ξέρω εγώ τρία κορίτσια μπροστά, π.χ. φίλε. Δηλαδή είμαστε μια μεγάλη παρέα σχετικά. Βεβαίως. Και τηρούμε αποστάσεις, βέβαια. Αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Και ξέρω εγώ, λέμε κάτι. Κάνω εγώ μία, λέω, μην μου πτωείστε, πάμε να κάνουμε ένα Σουλουμουντρούχο με την Καραμπερίου. Οπ! Μη μου είστε έτσι. Και με κοιτάνε όλοι σαν, τι αυτό ρε. Τι είναι αυτό. Και λέω, πού να σας εξηγώ τι είναι αυτό τώρα. Αυτό τώρα θέλει... Κουστάκι μου. Θα μου πάρει πάρα πολύ τέτοιο. Ακόμα και αν δεν ακούνε, που πιστεύω δεν ακούνε τα συγκεκριμένα κορίτσια, πιστεύω ότι πάρα πολύ καλά κατάλαβαν τι εννοούσες. Έτσι πιστεύω. Τι αυτό γελίο. Είμαι βέβαιος ότι ξέρουν και ότι θέλουν και ότι μπορούν και ότι γι' αυτό ήρθαν κιόλας. Έτσι. Πίστεψε, εννοείται. Τώρα που πες που γίνεται για φίλους, είπες αυτά τα κορίτσια δεν ακούνε για ένα άτομο στην ηλικία μου. Σ' ακούει ένα φιλαράκι μου, τον έχω κινήσει εγώ, λέω τέτοιο, όσο μπορεί και αυτό. Είναι ένα ζμουσάκι ο φίλος μου, Αλέξανδρος. Μπράβο. Χαίρομαι. Χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο, λοιπόν. Άλλος κι άλλος teenager. Την αγάπη μας, την αγάπη μας και την θετική μας ενέργεια. Έτσι. Δεν μου λες, Κώστα, στην τάξη τι γίνεται τώρα. Πάτε, ας πούμε, πόσα άτομα είστε τώρα σε κάθε... Ας πω. Ναι. Είμαστε όλο το τμήμα 22 παιδιά και μας έχουν χωρίσει ομάδα των 11 ατόμων. 11 και 11. 11 και 11. Ναι. Από τη δική μου ομάδα έχει στείλει ένα άτομο βεβαίωση, διότι έχει το μπαπού του που είναι σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Και μένει στο σπίτι. Παρακολουθεί μέσω υπολογιστή ή δεν συμμετέχει και τα στέλνουν. Αυτά, ναι. Αυτά δεν έγιναν ακόμα και ούτε τα κόβουν. Ούτε το. Και εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Αυτό το πράγμα είναι πολύ τέτοιο. Και γενικά εγώ είμαι κατά εννοείται τη κάμερα. Φυσικά που λένε, μα είναι τέτοιο ρε φίλε. Δηλαδή είναι άρρωστο. Είναι γενικά άρρωστο για μένα. Αλλά λένε θα προβάλλετε μόνο πίνακα και τέτοια. Καλά, εγώ δεν τους πιστεύω. Ερχόμαστε περίπου μέσω όρο. Τα 9 στα 11 παιδιά αυτό είναι άτομα, έχω και 2-3 φιλαράκια, μου πάλι καλά, έχω τι να κάνω. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς αν δεν ερχόντουσαν ούτε αυτοί, δεν με κόβω ούτε εγώ να πήγε ένα σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Καλή δύναμη, Κωστάκι μου, καλή δύναμη, αδερφέ μου. Καλή ευχαριστώ δύναμη. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα δείξει τώρα, θα ακολουθήσουμε και το θέλημα του ένα του χοντρού συν της άλλης. Ναι, έτσι θα πει. 6-7. 7 παίζουμε με 7 με Ολυμπιακό. Μεγάβρο. 7 Ιουνίου. Πρέπει αυτό να αφήσουμε τα κάθε και ξεκάθαρα τα δικαστήρια τους στην αφαίρεση βαθμών. Όλα σαν να είναι με 0 βαθμούς. Έτσι ακριβώς. Επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να επιστραφούν οι 7. Μπορεί αυτοί να τους αφαιρεθούν. Πάμε με 0 βαθμούς.
Έτσι. Ακριβώς. Και αυτό που είπες για τον Διεγκίτο, ελπίζω να συνέλθει. Γιατί και εγώ τον Μπίσεσβαρ τον έχω μεγάλη αγάπη. Πάρα πολύ. Να δούμε τον παλιό. Αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να συνήλθε. Αυτό που έκανα. Τσακ, έτσι. Τον βλέπεις με το μασχαλοκάβαλο σορτσάκι, τον βλέπεις με το μακρύ μανίκι στους 40 βαθμούς και λες αποκλείεται. Αυτός είναι εξάδερφος του παίκτη που ήρθε να δει τον ξάδερφό του στην προπόνηση. Και σου κάνει ένα έτσι! Αυτό ακριβώς. Δηλαδή μερικές φορές το κοιτάς από μακριά και λες, αυτό σίγουρα δεν θα έφαγε ένα πιάτο και ο φταίδες πριν αρχίσει το μάτς. 100%. 100%. Σαλτσούλα, ωραία. Χαμός, χαμός. Οχ! Δεν κρατάω γραμμή, γεια σου Κωνσταντίνε. Σε φιλώ! Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμούλες. Εδώ είμαστε κάθε μεσημέρι 2 με 3 για τους μεσημβρινούς. Στον αθλητικό Λίμπερος 107,4. Αλλά και τα πρωινά στον αθλητήριο, στο Ζουμουσού, στην παρέα μας εδώ και 21 χρόνια συναπτά. Στο 8-10 και όλη η παρέα του Λίμπερο. Όταν σας τηλεφωνούν, να το λέτε. Όταν σας τηλεφωνούν. Ακούμε αθλητικό Λίμπερο 107 και 4. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Για όλης της χώρας, τα συν και τα πλην, ακούτε την ώρα του Χάρη Κλίν. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Ναι, ναι. Σε μένα μιλάτε. Και σας παρακαλώ χαμηλώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας. Σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς και όσο πιο σύντομα γίνεται παρακαλώ, γιατί έχουμε κι άλλους ακροατές στη γραμμή. Ξέρετε κύριε Κλίν, θα ήθελα. Σας ευχαριστώ κυρία μου και εγώ θα ήθελα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Καλημέρα σας. Καληνύχτα σας. Ο επόμενος. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Σχετικά με όσα ανέφερε ο προηγούμενος ακροατής, κύριε Κλίν, εγώ διαφωνώ. Δικαίωμά σας να διαφωνείτε. Αυτό άλλωστε είναι και το βαθύτερο νόημα της δημοκρατίας. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Μ' ακούτε, κύριε Κλίν. Σας άκουσα, ασφαλώς σας άκουσα, κυρία μου. Ας ακούσουμε όμως και τον επόμενο ακροατή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, εμένα μην μου το κλείσετε. Σας παρακαλώ. Μα τι λέτε, κυρία μου. Εγώ σας παρακαλώ. Ο επόμενος, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Μα δεν είναι τρόπος αυτός, κύριε Κλίν. Θα αφήσετε επιτέλους κανένα να μιλήσει. Ορίστε, μιλήστε. Βλέπετε, δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Ο επόμενος, Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλίν. Καλημέρα σας. Ο επόμενος. Μα εσείς είστε ο επόμενος. Κάνετε λάθος, κύριε Κλίν. Εγώ είμαι ο προηγούμενος. Πολύ ωραία. Κλείστε τότε να ακούσουμε τον επόμενο. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, εγώ θα σας παρακαλούσα να σχολιάσετε. Ασφαλώς θα σχολιάσω, κύριε μου. Η επόμενη γραμμή. Χάρη Κλίν, καλημέρα σας. Είστε στον αέρα. Κύριε Κλίν, συγχαρητήρια για το σχόλιο σας. Καταπληκτικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή, γιατί έχω τον ανταποκριτή μας από τη Βουλή στην άλλη γραμμή. Αυτά. Πάμε στις γραμμές. 23-10-287-888 φορτσάρετε τελευταίο δεκάλεπτο και κάτι ψηλά για το καταπληκτικό Philips σύστημα σιδερώματος με γεννήτρια ατμού, η αξία του 126 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και μέσα από τα μηνύματα γράφτε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222, μόλις 62 λεπτουδάκια, αλλά και μέσα από τα σταθερά σας βάζω τα τρία τελευταία ψοφία. Ναι, γεια σας! Έλα Κωστή, ο teenager είμαι πάλι. Έλα teenager, έλα γόρι μου, έλα. Ξέχασα να σου πω ψοφία για την κλήρωση. Όχι ρε φίλε, πώς έγινε αυτό. Λέγε ρε Κωστά τα τρία τελευταία, λέγε. 880 και πεις αυτό το σκετσάκι του Χάρη Κλίν με το ραδιόφωνο, είναι το αγαπημένο μου. Δεν υπάρχει φίλε, δεν υπάρχει. Και το ζούμε κάθε μέρα έτσι. Έχω τους γονείς μου που ήταν με πολύ μεγάλη φάνση του Χάρη Κλίν. Το λατρεύουμε. Και με μαθαίνουν γενικά τέτοιο. Και από ελληνικό κινηματογράφο έχω τέτοιο και γενικά μου αρέσουν όλα αυτά. Διαχρονικό. Διαχρονικό και τα αφιερώματα που κάνεις μου αρέσουν. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Κωστάκι μου, γεια σου αγοράκι μου, γεια σου teenager. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Θέλετε. Εδώ. Όχι, πέσαμε 0-2. 0-2. Έχω αυτό. Τρία χρόνια φάγαμε τη νύχτα, ξέρουμε. Το είχα χάσει. Κατευθείαν από πρόβα, χωρίς ύπνο. Το βρήκα. Είναι ο Μάκης, ο υπέροχος φίλος μου. Μάκης Δημάκης στο στούντιο. Εποχές αρένα. Να βγει λίγο πιο βραχνό το κλαρίνο τώρα. Η δοξαριά να μην κάνει γεώτρηση το δοξάρι, να την πιάσει λίγο αλλιώς. Βέβαια, είναι 50 λεπτά αυτό. Απλά. Κάνε ό,τι θες, δηλαδή πέρα βολές. Άλλαψε, μα δεν θα
Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Δημάξ στο στούντιο με όλα κλαρίνα, όλα, με βιολιά, όλο το, όλη η μπάντα, όλη η ορχήστρα υπέροχη. Αυτά είναι τώρα τα καλά της καραντίνας, διότι βρήκα αρχεία, βρήκα φακέλους που τους είχα χαμένους. Δεν υπάρχουν αυτά, μόνο εμείς τα έχουμε, έτσι, δεν είναι, είναι αποκλειστικά. Ναι, γεια σας! Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι, καλώς τον. Άλλη ώρα θα τα βάλω αυτά, απλά έτσι έβαλα μια ιδέα, ένα τσικ που λένε στις μαγειρικές εκπομπές στρατό, όταν λένε ένα τσικ αλεύρι. Ξέρεις τη μονάδα μέτρησης, γιατί ας πούμε η μάνα μου ξέρω ότι ένα τσικ, βάλε ένα τσικ, λέει, τι τσικ. Κοιτάξτε, σε άλλες εν τυρίμη του λόγου λέγονται πολλά, άλλοι λένε μια πρέζα. Βεβαίως, αλλά αμέσως... Ο καθένας μπορεί να το εκλάβει όπως θέλει. Αμέσως μετά σου λένε να αναλάβεις μια ομάδα, ναι, κάτι της... Λοιπόν, έλεγες εσύ ότι ο Μαρινάκης λες δεν θέλει το τζίλο. Γιατί να σφυρίξει μάλλον ο τζίλο στον Ολυμπιακό. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο τζίλο θέλει να σφυρίξει? Δεν νομίζω. Ο τζίλο δεν μπορεί να σφυρίξει γιατί έχει αλλεργία στη σφυρίδα, ρε φίλε. Δεν μπορεί, φίλε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σφυρίξει ούτε έχει σε κοπέλα που περνάει. Έχει αλλεργία στη σφυρίδα. Σφυρίδα. Το πιάσε. Τι γίνεται, λοιπόν, φίλε. Φίλε, μία δικαιοσύνη του πόλου. Του πόλου, ακριβώς. Μία δικαιοσύνη. Και μάλιστα του άσπρου. Μάλιστα του άσπρου, άμπραβο, δεν είναι καν μαύρος. Να πούμε μπράβο ρε Τζένιφερ. Λοιπόν, του μαύρου. Αν ήταν θα λέγαμε είναι του άσπρου. Να πηγαίνει ο άλλος και να λέει παιδιά γεια σας, εγώ το έκανα. Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Δεν είσαι λίγο αυστηρός με τον εαυτό σου? Όχι παιδιά, εγώ το... Να μην το ξανακάνεις. Άντε, φύγε το, δεν είναι σωστό. Βάλτε, όλοι κάνουμε λαθάκια. Δεν θέλω να είσαι ενοχικός. Εγώ βάζω στοίχημα. Έτσι δεν μπορεί να έχει γίνει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι στο τέλος, όταν με το καλό διεξαχθεί η δίκη, θα κρυθεί φίλε ένοχος ο Τζίλος, διότι το γόνατό του πήγε και έπεσε πάνω στη Βαριοπούλα. Έτσι. Θα εμφανίσουν φίλε τη Θεοπούλα και θα πούν δεν είδα Βαριοπούλα, εγώ τον έδειρα, θα πει αυτή από το παραπέντε γιαγιάκα. Άρα θα πούνε Βαριοπούλα, Θεοπούλα, σημειώσετε δύο. Αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά. Εγώ περιμένω να δω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα ότι το πρωτάθλημα πρέπει να συνεχιστεί στο γήπεδο και ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε. Δεν τη βλέπω ακόμα. Πού είναι? Πού είναι? Εκεί που είναι και η ανακοίνωση για τον Τζίλο, εκεί που είναι η ανακοίνωση για τις αφίσες, εκεί που είναι για τις σφαίρες των γραμμένο, για τους καμένους φούρνους, εκεί. Έτσι. Το καμένο σπίτι του Μπίκα, να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι ζούμε σε μια σουρεάλ κατάσταση. Επειδή ξέρεις, μου αρέσει να διαβάζω site, άρθρα, ναι, να βλέπω τι λένε και άλλοι οπαδοί. Και καλά κάνεις. Βλέπω ρε φίλε. Και πάντοτε, σε θυμάμαι από μικρό δηλαδή ότι το είχες αυτό, έτσι. Εποχές που δεν ήταν το ίντερνετ πολύ στα φόρτε. Θέλω να ακούσω τι λένε και οι άλλοι. Ναι. Εγώ μπορώ να φιλτράρω. Θεωρώ ότι έχω τη δυνατότητα να μπορώ να φιλτράρω, να κλείσω πράγματα και να έχω στεγανά. Ναι. Απλά θέλω να δω ρε παιδί μου πώς το αντιλαμβάνονται και άλλοι. Και βλέπω φίλε γενικά μια συντονισμένη επίθεση από όλους τους οπαδούς εναντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Όλοι. Δηλαδή, ναι. Ενοχιστρωμένοι. Βλέπεις τους αεκτσίδες με τους Αριανούς και τους Ολυμπιακούς να είναι ένα και το αυτό. Ο ένας να υποστηρίζουν στα post των άλλων. Και όλοι μαζί να επιτίθεται στον ΠΑΟΚ. Λες και ο ΠΑΟΚ είναι ο εχθρός του ποδοσφαίρου. Και πρόσεξε, ζούμε σε μια σουρεάλ κατάσταση όπου οι αεξίδες πραγματικά το έχουν πιστέψει ότι το περσινό πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ ήτανε χάρτινο. Το περσινό. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και πιστεύουν ότι το δικό τους το πρωτάθλημα ήταν γνήσιο και παντελονάτο και ότι το πήρανε ενώ ήταν καθορισμένο από τον Τζίπρα να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Και φτάνουμε, ζούμε μια τέτοια σουρεάλ κατάσταση όπου το ένα τμήμα που πήρε χάρτινο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το ποδόσφαιρο, στέλνει συγχαρητήρια ανακοίνωση στο άλλο τμήμα της ΑΕΚ που πήρε χάρτινο πρωτάθλημα. Έχει το know-how. Είναι αλληλεγγύη, συναδελφικότητα ρε παιδί μου. Ναι. Όταν εσύ είσαι, ξέρω εγώ, μπουζουκτσής,
και ξέρεις καλά το μπουζούκι και είναι και ο άλλος μπουζουξής και βλέπεις ότι έπαιξε μπουζούκι, έπαιξε καλά. Μπράβο! Σαν συνάδει, επειδή το έχω περάσει κι εγώ, α πούμε. Έτσι. Ή έχεις περάσει ηλαρά και περνάει κι ο άλλος ηλαρά. Λες, παιδιά, ξέρω, ηλαρά την πέρασε κι εγώ. Τι να πω, καλή δύναμη. Κωστή, είναι σουρεάλ κατάσταση. Εύχεται ο ένας χάρτινος πρωταθλητής τον άλλον χάρτινο πρωταθλητή. Συγχαρητήρια για το χάρτινο πρωτάθλημα. Και βλέπεις από κάτω τους αεκτές να πανηγυρίζουν. Δηλαδή, ρε φίλε, μα εδώ βγήκε όμως προχθές ο άλλος από τη Φιλαδέλφια να μας πει καλά, δεν λες λέει και το χάντμπολ. Και του είπα 14-1. Όχι, λέει, δεν μου απαντάς. Σου απαντάω, γόρι μου γλυκό. 14-1. Η μόνη ομάδα λευκό στον κόσμο που ψήφισε εις βάρος του εαυτού πάρει της να μην πάρει πρωτά. Αυτός, φίλε, είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός και είναι. Και όχι λευκό όπως ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Όχι. Έχει μία διαφορά. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ψήφισε λευκό. Ο ΠΑΟΚ ψήφισε όχι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μόνο αυτός. Αυτή είναι η διαφορά μας με τους κάτω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα τους και γι' αυτό δεν πρόκειται να μας φτάσουν ποτέ. Και ας έχουν 732 δισεκατομμύρια τρόπαια, αν είναι να τα βάζουν σε προθήκες, μην τυχόν παίζει καμιά σταγόνα πάνω και λιώσουν και τρυπήσουν, επειδή είναι χάρτινα, δεν μας πειράζει εμάς. Φιλιά! Γεια σου, στράτε μου! Ας πάρουν και άλλα χάρτινα, ας τα κάνουν τράπουλα, φίλε. Φιλιά, φιλιά! Γεια σου, στράτο! Πάμε! Αυτές οι τρεις τελευταίες γραμμές, εδώ έπεσα, άρα οι δύο. Ναι, γεια σας! Τέλειος, εδώ, τελευταίος! Έριξες δύο με τρικλοποδιά στο σβέρκο! Ναι! Δεν πειράζει. Τώρα πώς γίνεται τρικλοποδιά στο σβέρκο, δεν ξέρω. Τάκλινγκ στο σβέρκο. Η ελληνική δικαιοσύνη, ξέρεις τι μου θύμισες τώρα, Κωστή? Για πες. Είχα πιτσιρικά σε ένα παπαδάσκαλο κριτικό, ένα θηρίο, ένα 90. Και τρεις συμμαθητές είχαν πειράξει μια συμμαθήτριά μας. Ναι. Ο ένας ο συμμαθητής, η μαμά του με την παπαδιά ήταν αυτοκόλλητη. Μάλιστα. Εμάς με σπάσε κάτι σταλιάρες ανάποδες, δηλαδή με το μπροστάκι μου το ανάποδο. Όταν έφτασε η σειρά στο Παυνάκι, το βουτάει από το μάγονο και το λέει «Και εσύ, Παυνάκι, και εσύ». Α, έτσι, αυτό ήταν! Και τον προσπέρασε! Ναι. Το διέλυσε, έτσι, πραγματικά. Ναι. Δεν κοιμήθηκε τα βράδια ο Παυλάκη. Τα σύννεφα. Και εσύ, Παυλάκη. Μην το ξανακάνεις. Αυτό ισχύει. Πάντα υπήρχε η εξαίρεση. Αυτό ισχύει, φίλε. Πάντα. Πάντα. Στελάρα μου! Ειδικά να πανηγυρίζεις με φανέλους του Ολυμπιακού και είσαι εισαγγελέας, αυτό, φίλε. Με τι καρδιά να δικάζεις, ρε φίλε. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, με όλα αυτά, γιατί δεν είναι μία υπόθεση, παιδιά. Είναι ανοιχτά πάρα πολλά θέματα. Θα είχαμε φτάσει τώρα στο σημείο να λέμε, δεν θα γίνει και τίποτα. Μα θα τους είχαν ήδη τιμωρήσει. Το ξέρουν και οι ίδιοι. Υπάρχουν Ολυμπιακοί που ντρέπονται για αυτή την κατάσταση. Απλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Δυστυχώς. Έτσι. Το ότι ευχάριστο Κωστή είναι ότι ο κόσμος έχει σφιγμό εκεί και έξω, τα μαγαζιά έχουν κίνηση. Τώρα κάναμε ένα διάλειμμα για να μιλήσουμε. Πώς πας, ήρθε ο Κοσμάκης. Έχει λίγες παρούλες, ο κόσμος έχουν βιασμένο, αλλά βγαίνει να είναι. Άντε, λίγο να αναπνεύσει. Άντε. Στελάρα μου, πριν φύγεις, δώσε μου λίγο. Τώρα σαν τελευταίος δεν μπορείς να συμμετάσχεις δυστυχώς. Μπράβο. Οπότε δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 88, 89 ένα νούμερο. Το 5 του Γκαρσία. Το 5 του Παυλάρα. Φιλιά! Φιλιά, γεια σου τελάρα μου. Λοιπόν, ο Κώστας σε 4.76 από τους πρωινούς. Ο Κώστας σε 4.76. Θα μας πάρεις αύριο τηλέφωνο, εμείς δεν μπορούμε να σε πάρουμε. Γιατί είσαι από τα σταθερά, είσαι με τα τρία τελευταία ψοφία. Κερδίζεις το υπέροχο ατμοσίδερο, το υπέροχο σύστημα σιδερώματος με γεννήτρια ατμού Philips 126 ευρώ αξία. Αυτή είναι η δωράκλα, ρε παιδιά. Αυτά κάνουμε να πούμε. Αυτά δίνουμε εδώ μέσα από το Λίμπερο, μέσα από τις εκπομπές μας. Και γουστάρω τόσο πολύ και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορούμε να σας δίνουμε τέτοια δώρα. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος. Έρχεται για το επόμενο δίωρο. Μένετε εδώ. Μένετε στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Όταν σας ρωτάνε στις γραμμές, στις μετρήσεις, το λέτε. Το λέτε και τι εκπομπές ακούτε. Φεύγουμε. Θα είμαστε πρώτο ο Θεός αύριο το πρωί στις 8, εδώ στις επάλξεις, δυνατοί, με ενέργεια, με τρέλα, με πάθος, διότι ως γνωστόν δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, η αισιοδοξία, το χαμόγελο, με τίποτα. Με τίποτα. Φεύγω, θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός και της μεσημβρινής εκπομπής και φυσικά
Αιγαίων και Διοικητήριο 214.000 και ωραίο Κάστρο 69-56-66 για αντιλιβεριά και με χώρο εστιατορίου πλέον. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Bye, bye, bye!